Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, on time, μέρος τρίτο, πάντα στην τηλεόραση του Atlas και σχολιάζουμε την πολιτική επικαιρότητα με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου, δημοσιογράφου από το CNN Greece, του Γιάννη Σιμεωνίδη. Γιάννη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Σταύρο, ελπίζω να μ' ακούτε. Ο δαίμον της τεχνολογίας μας απέτρεψε, μάλλον δάχτυλος Μητσοτάκη ήταν αυτός Γιάννη. Ήταν η καλή του τύχη που χτύπησε και την εκπομπή σου, Σταύρο. Πραγματικά, πραγματικά. Τέτοια ακούει ο Τσαλικίδης μετά, Γιάννη, και να. Του δίνουμε τροφή για σκέψη. Πραγματικά, πραγματικά όμως, Γιάννη, πραγματικά. Τους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο. Θα του δώσω. Ξέρεις, στο ραδιόφωνο πήρε τηλέφωνο ένας ακροατής και λέει, εκείνος ο Σιριζέος ο Ραΐλογλου που είναι. Γιάννη, ήμουν έτοιμο να σε πάρω τηλέφωνο να με γράψεις το κόμμα. Έχει φτάσει και αυτή η εποχή πλέον, Σταύρο. Έχει. Ειδικά μετά την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμπαλή που κινήθηκε σε πολύ σιριζαϊκά πλαίσια, νομίζω πως προσεγγιζόμαστε. Είμαστε πολύ κοντά. Αυτή είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, Γιάννη, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ και στην Ψέριμο, Αλέξης Τσίπρας στη Μυτιλίνη, μυρίζουν εκλογές. Είμαστε πλέον πολύ κοντά. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση? Δεν θα σου πω τόσο τη δική μου εκτίμηση, όσο την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έχει και μεγαλύτερη σημασία. Mm-hmm. Στην πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε την Τρίτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χτύπησε τον εκλογικό συναγερμό και μάλιστα είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ πιθανό αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Μάλιστα έδωσε και ημερομηνία ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για 18 Αυγούστου, mm-hmm. ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει εκλογές. Αν και εφόσον βέβαια, και τα αν και εφόσον δεν είναι και λίγα, γιατί έχουμε τον τουρισμό που, ναι μεν, οι κρατήσεις είναι πολύ αυξημένες και υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία στους ανθρώπους του τουρισμού, αλλά μένει αυτό να μετουσιωθεί και σε εισπράξεις. Υπάρχει το πρόβλημα, η αγωνία για το εάν θα καεί φέτος η Ελλάδα και πόσο θα καεί, αν θα καεί δηλαδή όπως πέρυσι, ή τέλος πάντων θα καταφέρουμε να γλιτώσουμε ότι έχει απομείνει από δάση και άλλες πράσινες εκτάσεις. Υπάρχει βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχει η ακρίβεια που μάλλον οι τιμές θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες αν λάβουμε υπόψη τους οικονομικούς δείκτες που προαναγγέλουν τέτοιου είδους αυξήσεις. Επομένως αυτές οι μεταβλητές είναι αρκετές, αλλά όπως και να έχει, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως ο κύριος Μητσοτάκης ψάχνει για ένα παράθυρο ευκαιρίας για εκλογές. Εάν τις προκηρύξει μετά το 15 Αύγουστο, μιλάμε, Σταύρο, για την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα σου πω 18, λένε οι πληροφορίες μου, γιατί θα χρησιμοποιήσει το βήμα της ΔΕΘ ως ενδεχομένως προεκλογικό σκαλοπάτι. Δεν είναι κακό. Συνηθίζεται. Ναι, ενδεχομένως να είναι και 18. Βεβαίως, και για να κάψει τώρα τη δεύτερη Κυριακή. Μην ξεχνάς ότι η δεύτερη Κυριακή είναι η Κυριακή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αυτά στο πολιτικό παιχνίδι συμβαίνουν. Σωστό. Όπως και να έχει, η ΔΕΘ θα έχει αρκετό προεκλογικό άρωμα φέτος, είναι αλήθεια. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ζητήσει από το κόμμα να συγκροτηθεί ο βασικός κορμός των ψηφοδελτίων μέχρι το τέλος Ιουλίου. Έχει ζητήσει να δοθούν τομείς αρμοδιότητας σε κάθε μέρος πολιτικής γραμματείας, αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής, που αριθμεί 300 μέλη. Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ λένε, Σταύρο, ότι είναι έτοιμη εδώ και καιρό για εκλογές, με την έννοια ότι και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι βουλευτές του κόμματος, περιοδεύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στις εκλογικές τους περιφέρειες. Όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά, δεν θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά τους εάν προκηρύξει τέλη Αυγούστου εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, αφού έτσι κι αλλιώς ό,τι δουλειά προετοιμασίας είναι να γίνει, έχει γίνει σε σημαντικό βαθμό. Ίσα-ίσα που το βλέπουν και σαν μια απελευθέρωση, γιατί τουλάχιστον θα υπάρχει και ένας στόχος μπροστά. Τώρα κάνουν όλη αυτή την προεργασία χωρίς να έχουμε ακόμα γνωστή την ημερομηνία των εκλογών. Βέβαια, Γιάννη, απαντάει η άλλη πλευρά πως στις δημοσκοπήσεις δεν δικαιολογείται αυτή η αισιοδοξία του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον δεν αποτυπώνεται, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία διαφορά τουλάχιστον της τάξης του 8 με 8,5% μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Ισχύει αυτό όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Κοίτα, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητούν
την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων αυτών καθεαυτών. Δηλαδή δεν λένε ότι οι άνθρωποι που τις διενεργούν εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες. Αυτό που λένε όμως είναι ορισμένα πράγματα τα οποία υποεκπροσωπούνται στις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, το δημοσκοπικό σώμα είναι γερασμένο. Λένε δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτοί που απαντούν στις δημοσκοπήσεις είναι συνήθως άνθρωποι μέσης ή και ανώτερης ηλικίας, που δεν είναι οι δυνατές, να το πω έτσι, ηλικιακές ομάδες για το ΣΥΡΙΖΑ. Υποεκπροσωπούνται στις δημοσκοπήσεις οι νέοι, ειδικά οι νέοι 17 έως 24 χρόνων, που είναι το κατεξοχήν target group της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και υποεκπροσωπούνται επίσης οι 2 περίπου εκατομμύρια ψηφοφόροι του 2015 που απήχαν από τις εκλογές του 2019. Σωστό. Και αυτός είναι, Σταύρο, βασικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Λέει για αυτούς τους ψηφοφόρους ότι ναι μεν απογοητεύτηκαν, δυσαρεστήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκαναν όμως το επόμενο βήμα, δεν πέρασαν το Ρουβίκονα, δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή κάποιο άλλο κόμμα το 2019. Mm-hmm. Τώρα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν και την παράσταση των 3 χρόνων της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, επομένως είναι και πιο εύκολο να κάνουν σύγκριση για το ανάμεσα στους δύο. Και επομένως είναι και πιο εύκολο να τους δελεάσει στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Είδαμε σήμερα στο νέο επεισόδιο του τουρκικού αναθεωρητισμού την τουρκική αντιπολίτευση να βάζει πλάτη, κατά το κοινό λεγόμενο, στον πρόεδρο Ερντογάν. Μάλιστα τον προέτρεψε να διεκδικήσει, μη μόνο και να καταλάβει ελληνικά νησιά. Υπάρχει περίπτωση στη δική μας πλευρά τώρα, για να κοιτάξουμε τα καθημάς, η αντιπολίτευση, η μίσνος αντιπολίτευση, να αντίστοιχα να στηρίξει σε μια κίνηση εθνικής ομοψυχίας μια λεγόμενη εθνική γραμμή απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα? Νομίζω, Σταύρο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει πρώτα να πείσει τη δική του εσωκομματική αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον Αντώνη Σαμαρά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ακούσαμε χθες τον Κώστα Καραμαλή. Νομίζω ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις ξεκινούν από το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λένε, αυτό που είπε μάλιστα και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε σχετική του συνέντευξή του στο News Bomb, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί μια γιοταχή εξωτερική πολιτική, την οποία ενδεχομένως να μην ασπάζεται ούτε καν ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας. Mm-hmm. Ανακοινώνει ή μαθαίνουμε από τρίτες πηγές κατά καιρούς αποφάσεις, όπως για παράδειγμα την αποστολή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία ή η προηγούμενη αποστολή πολεμικού υλικού στην εμπόλεμη χώρα, για τις οποίες αποφάσεις δεν έχει διαβουλευτεί ούτε με το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε με τον Υπουργό Εξωτερικών, ούτε με το ΚΙΣΕΑ. Επομένως, αυτό που λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση, έγινε χθες και μια σχετική σύσκεψη λίγο πριν αναχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη Λέσβο, για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής, ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια ενημέρωση από τον κύριο Μητσοτάκη για το τι συμβαίνει. Να σου πω επίσης, Σταύρο, ότι κανείς δεν ξέρει και στην αξιωματική αντιπολίτευση τι ακριβώς διημήφθη ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν πριν μερικούς μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Μάθαμε μόνο για το χαλβά, τι ήταν το γλυκό που είχαν φάει οι δύο αρχηγοί. Τον φάγαμε αλλά το χαλβά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, τον φάγαμε. Αλλά τι υπόθηκε επί της ουσίας δεν το μάθαμε ποτέ, τουλάχιστον δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Και ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από τρίτες πηγές. Από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής, από τον καγκελάριο της Γερμανίας Σόλτς. Επομένως, λένε επίσης το ΣΥΡΙΖΑ ότι αλλάζει εξωτερική πολιτική, αλλάζει εθνική γραμμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να έχει προϋπάρξει οποιαδήποτε διαβούλευση ακόμα και εντός της κυβέρνησής του. Σήμερα μου έκανε εντύπωση, Γιάννη, πως ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τον κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης αν συνεχιστεί αυτό το ντόμινο ακρίβειας, αυτή η γενικότερη αστάθεια που υπάρχει στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά, Σταύρο, που ο κύριος Τσίπρας κρούει αυτό τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, κυρίως από έρευνες που γίνονται από τη ΓΕΣΕ, από τους ανθρώπους του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που λένε αυτό που βλέπει ο καθημερινός άνθρωπος γύρω του, Σταύρο, στην ουσία. Δεν ανακαλύπτουν την Αμερική.
ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας. Ακόμα γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για τον τουρισμό, ακόμα και οι άνθρωποι του τουρισμού με τα έξοδα που θα έχουν φέτος για το ηλεκτρικό ρεύμα ενδεχομένως να χρειαστούν πολύ περισσότερα έσοδα από αυτά που είχαν προϋπολογίσει τον περασμένο φθινόπωρο. Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος της φτώχειας, είναι παρόν ο κίνδυνος της ακρίβειας του πληθωρισμού, 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, 11% περίπου ο πληθωρισμός. Ο μισθός στην ουσία φτάνει μέχρι την τρίτη εβδομάδα το πολύ, το ίδιο και οι συντάξεις. Η αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε στην ουσία είναι σαν να μην έγινε με την αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό που παρατηρεί πάντως ο κύριος Τσίπρας Σταύρο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να κινητοποιεί την κοινωνία στο βαθμό που κινητοποιήθηκε η κοινωνία την εποχή των μνημονίων. Και αυτό είναι κάτι που λέω εγώ και όχι ο κύριος Τσίπρας βεβαίως Σταύρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, του 2010, ο ριζοσπαστικός επαναστατικός ΣΥΡΙΖΑ που θα έφερνε κάτι διαφορετικό. Επομένως, είναι πιο συστημικός τώρα η αλήθεια. Είναι πιο συστημικός ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως μπορώ να καταλάβω και γιατί υπάρχει αυτή, περισσότερο, να καταλάβω περισσότερο γιατί υπάρχει αυτή η αμηχανία στον κόσμο, η οποία αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, γιατί μπορεί ενδεχομένως να ισχύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως για τις δημοσκοπήσεις που λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την άλλη δημοσκοπήσεις γίνονταν και πριν το 2015 και τότε ήταν πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαινόταν δηλαδή ότι θα ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Υπάρχει μια σιωπηλή πλειοψηφία που δεν ξέρουμε πού θα πάει, που είναι σε αμηχανία, που αναζητά λύσεις αλλά δεν βρίσκει και ενδεχομένως αυτές οι επόμενες εκλογές, Σταύρο, ειδικά αν γίνουν σύντομα, να είναι οι εκλογές του μη χειροβέλτιστον. Θα μου πεις ότι πολλές φορές ψηφίζει ο Έλληνας με αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ο κόσμος θα ψηφίσει περισσότερο με το κριτήριο καλύτερα αυτός παρά ο άλλος. Παρά με το κριτήριο μακάρι να έρθει ο άλλος. Για να δούμε. Ή μακάρι να μείνει αυτός που είναι τώρα. Γιάννη, αυτό το απευχόμεθα, τουλάχιστον εγώ και εσύ, κάποιος κοινός μας φίλος μάλλον θα το ήθελε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Σταύρο. Καλή συνέχεια και στους τηλεθεατές μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, Γιάννη, στο ρεπορτάζ σου. Ήταν ο καλός φίλος, Γιάννη Σημεών. Γκρις, εμείς αλλάζουμε γρήγορα θέμα. Ο χρόνος σήμερα πιέζει αφόρητα. Πάμε σε ένα ζήτημα που μας απασχολεί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Πολλούς στην καλοκαιρινή περίοδο, ειδικά τώρα στην αρχή, άνοιξη, μπαίνει το καλοκαίρι, μπήκε το καλοκαίρι, απευθυνόμαστε λοιπόν σε ειδικούς για θέματα διατροφής, που εν τέλει αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο ειδικοί, με αποτέλεσμα να έχουμε καταστροφικές και για την υγεία μας συνέπειες. Πώς λοιπόν μπορούμε να προστατευτούμε? Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ καλή κουβέντα με τον κύριο Αθανάσιο Τσιούδα. Σήμερα επανερχόμαστε, πολλά τα τηλέφωνά σας. Μιλάμε με την κυρία Λίλια Χαρίλα, διατροφολόγο, διαιτολόγο, διακεκριμένη. Κυρία Χαρίλα, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Ραήλοβλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μου η χαρά, καθώς έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα νομίζω πράγματα. Έρχεται κόσμος, θέλει να χάσει κιλά, άλλος για θέματα υγείας, άλλος για θέματα αισθητικής, βεβαίως. Το ερώτημα είναι πως πλέον το διαδίκτυο και όχι μόνο έχει γεμίσει από εντός εισαγωγικών ειδικούς διατροφής, οι οποίοι μόνο οι ειδικοί διατροφής δεν είναι. Κοιτάνε μόνο πώς θα τρέψουν τη δική τους τσέπη και όχι εμάς. Ρωτώ λοιπόν, πώς μπορούμε εμείς που δεν ξέρουμε να προστατευτούμε, ώστε να πάμε σε έναν πιστοποιημένο, γνώστη, διατροφολόγο, διαιτολόγο, επιστήμονα όπως είστε εσείς? Πάρα πολύ σοβαρό θέμα τίθεται με αυτό το φαινόμενο, το οποίο αν μη τι άλλο έχει γιγαντωθεί τα τελευταία 2 χρόνια λόγω του κορονοϊού. Διάφοροι επιτίδοι μέσα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνανε αισθητή την παρουσία τους, δηλώνοντας ότι είναι ειδικοί στον κλάδο της διατροφής, παρουσιάζοντας πτυχία από ανύπαρκτα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να έχει εξαπατηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Εγώ θα σας πω το εξής. Από τον τίτλο μόνο που φέρουν αυτοί οι ειδικοί, life coach, diet coach, σύμβουλοι υγείας, ευεξίας, σύμβουλοι διατροφής, από τον τίτλο και μόνο λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε λίγο υποψιασμένοι,
καθώς κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν αποδίδει τέτοιο τίτλο σπουδών. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Εσείς που είστε διατροφολόγος, διατολόγος, έχετε τελειώσει πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Το οποίο είναι στη Χαροκόπιο, στην Αθήνα. Είναι και στο Χαροκόπιο και στην Θεσσαλονίκη, στο ΤΕΙ Διατροφή, το οποίο υπάγεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα μόνα πιστοποιημένα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Τώρα, εδώ να ανοίξουμε μία παρένθεση. Τι γίνεται με τα παιδιά που έρχονται από ΙΕΚ? Ναι. Αυτά τα παιδιά έχουν, να φανταστώ όχι, αλλά θα το ρωτήσω, ίδια όμοια επαγγελματικά δικαιώματα με εσάς? Μπορώ εγώ να πάω σε ένα παιδί που έχει τελειώσει ΙΕΚ και να πάρω μία υπηρεσία, τέλος πάντων, υγείας ανάλογη με αυτή που θα έπαιρνα από εσάς? Όχι. Όχι, διότι καταρχήν τα ΙΕΚ δεν είναι τετραετούς φοίτησης, δεν ανήκουν στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Άρα, οι απόφοιτοι αυτών των τμήματων των ΙΕΚ στον τομέα της διατροφής φέρουν τον τίτλο Σύμβουλοι Διατροφής. Στην ουσία είναι βοηθοί των διαιτολόγων. Δεν έχουν όμως, δεν μπορούν να εγγραφούν στο σύλλογο σαν επαγγελματίες επιστήμονες υγείας και δεν μπορούν να πάρουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Άρα εκ των πραγμάτων δεν έχουν την άδεια λειτουργίας ενός νόμιμου διαιτολογικού γραφείου. Άρα μπορούν να είναι υπάλληλοι στο γραφείο, μου λέτε, ακριβώς, αλλά δεν μπορούν να κάτσουν με τον πελάτη, να μην πω ασθενή, και να συζητήσουν μαζί του. Ναι, δεν έχουν την αρμοδιότητα να σχεδιάζουν προγράμματα εξατομικευμένα διατροφής. Νόμιμα δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Είναι ξεκάθαρο. Μιλούσατε προηγουμένως για αυτούς τους life coach και όλα αυτά που είναι νεωτερισμοί που έχουν μπει στη ζωή μας. Πόσο επικίνδυνες για την υγεία μας μπορούν να είναι αυτές οι συμβουλές διατροφής, κυρία Χαρίλα? Άκρως επικίνδυνες. Άκρως επικίνδυνες. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές από τα άτομα αυτά. Έχουν εξαπατηθεί πάρα πολλές κόσμος. Η ΕΔΕ, που είναι η Ένωση των Διαιτολόγων Διατροφολόγων της Ελλάδος και ουσιαστικά είναι η ομπρέλα των διαιτολόγων, έχει κινηθεί νομικά. Οπότε έχει δρομολογηθεί το όλο θέμα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι άτομα τα οποία αντιμετωπίζανε προβλήματα υγείας επιδεινώθηκε κατά πολύ η υγεία τους και η ευεξία τους ακολουθώντας διατροφές και συμβουλές από άτομα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είχαν την επιστημονική εκπαίδευση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι παράλογο να ζητάμε όταν θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα πλάνο διατροφής, να ζητάμε στο άτομο το οποίο απευθυνθήκαμε να δούμε το πτυχίο του, να δούμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας επιστήμονας. Αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας είναι ένας επιστήμονας. Και αυτό προτείνουμε στον κόσμο. Να ζητάει να δει τα πτυχία των διαιτολόγων μέσα στα γραφεία που μπαίνει. Είναι σαφές. Πρέπει να προσέξουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ακούω τελευταία τα λεγόμενα τεστ δυσανεξίας. Ναι. Τι είναι αυτά τα τεστ δυσανεξίας? Ο κύριος Σιούδας την προηγούμενη εβδομάδα γελούσε, τα αφόρησε. Μου λέει, κύριο Ραΐλογλου, μακριά και αγαπημένη. Να ρωτήσω και εσάς, τι είναι αυτά τα περίφημα τεστ? Να τα εμπιστευόμαστε, να μην τα εμπιστευτούμε? Ποια είναι η δική σας επιστημονική άποψη? Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Τσιούδα. Μαθητής σας ο κύριος Σιούδας. Να τα λέμε και αυτά, αφού ήταν μαθητής σας. Με τον κύριο Θανάση Τσιούδα, πολύ αξιόλογος συνάδελφος. Αυτή η ιστορία, κύριο Ραΐλογλου, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μία δεκαετία. Βασίστηκε σε κάτι με μηχανήματα βιοσυντονισμού, τα οποία θεωρητικά μπορούσαν να ανιχνεύσουν ποιες τροφές παχαίνουν, σε εισαγωγικά, και ποιες αδυνατίζουν τον κόσμο. Σαφώς δεν είχαν καμία επιστημονική βάση, δεν ήταν τεκμηριωμένα πουθενά. Παρ' όλα αυτά, όμως, εξαπατήθηκε και εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοί εμπιστεύτηκαν αυτούς που πουλούσαν αυτή την παροχή σαν έναν εύκολο τρόπο να χάσεις βάρος. Όμως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση από πίσω, άρα δεν θα πρέπει να τα εμπιστευτούμε προκειμένου να μπούμε σε ένα πρόγραμμα εύκολης απώλειας βάρους. Γιατί κακά τα ψέματα, τα άτομα που εμπιστευτήκαν το τεστ δυσανεξίας ήταν τα άτομα τα οποία δεν θέλανε να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα διατροφής. Θέλανε την εύκολη λύση. Να χάσουν γρήγορα κιλά. Να αποκλείσουν κάποια τρόφιμα από την καθημερινή τους διατροφή. Με το πρόσημο ότι αν δεν τα καταναλώσουν, θα χάσουν γρήγορα κιλά. Κυρία Χαρίλα, πόσο είναι το λογικό βάρος το οποίο κατά μέσο όρο πάντα κάθε άτομο, προφανώς έχει ιδιαιτερότητες, το οποίο μπορεί να χάνει, πόσα κιλά μπορείς να χάνεις το μήνα? Φαντάζομαι είναι μια ερώτηση που την ακούτε συχνά. Συχνά. Είναι εξατομικευμένο ασφαλώς η κάθε περίπτωση, αλλά στο μια προσέγγιση. Συνήθως 3 με 4 κιλά. Μπορείς. 3 με 4 κιλά το μήνα.
προκειμένου να έχουμε μια ασφαλή για την υγεία απώλεια βάρους. Αν δούμε κάτι παραπάνω, μπορεί να έχουμε. Ενδεχομένως μπορεί να δούμε και κάτι παραπάνω. Υπάρχουν άτομα τα οποία γυμνάζονται εντατικά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς μπορεί να δούμε και 4 και 5 κιλά το μήνα σε κάποιον να χάνει. Δεν είναι απαραίτητα λάθος, αλλά δεν είναι και το πρώτο πράγμα που θα συστήσουμε σε κάποιον που θέλει να χάσει βάρος. Ακούω πολύ τελευταία, μου το είπε και η Εύη και θέλω να σου το ρωτήσω αυτό, γιατί καθένα, τι είναι αυτές οι διαλυματικές δίαιτες? Οι διαλυματικές δίαιτες, διαλυματική νηστεία, είναι ένα μοτίβο, θα λέγαμε, διατροφής, το οποίο βασίζεται καθαρά στο ωράριο. Δεν έχει να κάνει με τη σύσταση των τροφίμων. Σου υποδεικνύει απλά τις ώρες τις οποίες πρέπει να φας. Υπάρχουν διάφορα πλάνα, ανά 8 ώρες, ανά 12 ώρες. Ουσιαστικά απέχεις αρκετές ώρες από το φαγητό και σου υπαγορεύει κάθε πόσες ώρες πρέπει να τρως. Αυτό είναι η διαλυματική νηστεία. Και έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος, γιατί θεωρεί ότι καταναλώνοντας 3 γεύματα την ημέρα, 2 γεύματα την ημέρα, ανά 12ωρο, ανά 8ωρο, ότι θα χάσει βάρος. Αν όμως αυτά τα γεύματα δεν είναι σχεδιασμένα σωστά, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι όχι μόνο βάρος δεν θα χάσουμε, απέναντίας θα βάλουμε. Ναι, αλλά και αν δεν τρως, π.χ. 12 ώρες την ημέρα, είναι μία λύση, θα οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα? Είναι όλα υπό διερεύνηση. Γίνονται ακόμη μελέτες για τη διαλυματική νηστεία. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα μία. Υπάρχει το follow-up, τα πιο έτσι πρόσφατα δεδομένα που έχουμε είναι ότι τα αποτελέσματα μάλλον αφορούν πιο πολύ το γενικό πληθυσμό. Και επίσης έχει φανεί, για να μην τα κατακρίνουμε όλα και να μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί, έχει φανεί ότι υπάρχουν αποτελέσματα μέσω της διαλυματικής νηστείας ως προς τη διαχείριση του ζαχαρώδους διαβήτη. Όμως δεν έχουμε ακόμη τα αποτελέσματα που θέλουμε από τις κλινικές μελέτες για να πούμε με σιγουριά ναι ή όχι. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει και πάλι να σχεδιαστεί από έναν ειδικό. Όταν έρχεται ένας σε εσάς για να ζητήσει την βοήθειά σας, τη στήριξή σας, πείτε το όπως θέλετε. Εσείς του ζητάτε κάποιες εξετάσεις αίματος ή απλά κάθετε απέναντι, δεν πρέπει να υπάρχει και μια προεργασία προτού δοθεί μια δίαιτα? Σαφώς. Οι εξετάσεις αιματολογικές και τα εργαστηριακά είναι το πρώτο που ζητάμε. Κάποιος δείκτης μπορεί να είναι διαταραγμένος και να μην το γνωρίζει καν ο άνθρωπος ο οποίος μας επισκέπτεται. Και παραπάνω από τις μισούς, η αλήθεια είναι ενήλικες, έχουν διαταραγμένους δείκτες και δεν το γνωρίζουν. Έχουν μια αυξημένη χοληστερόλη, έχουν ένα διαταραγμένο ζάχαρο. Και θεωρούμε ότι είναι όλα μέσα στα φυσιολογικά όρια. Απλά επειδή βλέπουμε μια τσιμπημένη τιμή, εντάξει, θέλω να προσέξω λίγο το ζάχαρό μου ή την χοληστερίνη. Δεν είναι αυτό όμως. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κάποιος και είναι που πολύ έχει θυροειδή μπορεί να κάνει δίαιτα. Σαφώς. Από τη στιγμή που ο θυροειδής είναι ρυθμισμένος μέσω φαρμακευτικής αγωγής, ουσιαστικά ο θυροειδής, η διατροφή πώς βοηθάει τον θυροειδή? Το χάπι που ρυθμίζει την έκρηση της ορμόνης, εάν είναι στη σωστή δόση, ο αδένας λειτουργεί κανονικά. Άρα δεν μπορούμε να προφασιστούμε ότι έχω βάλει κιλά λόγω του θυροειδούς. Εάν, λοιπόν, επικαλούνται δηλαδή. Το επικαλούνται συχνά, ναι. Εάν λοιπόν ο θυροειδής είναι καλά ρυθμισμένος, τότε σαφώς και μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ένα πρόγραμμα διατροφής και να έχει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει έχω θυροειδή, άρα δεν μπορώ να χάσω κιλά. Όχι. Είναι μύθος. Είναι μύθος. Απλά πρέπει πρώτα όμως να δούμε το ορμονικό υπόβαθρο. Να ρυθμίσουμε πρώτα το θυροειδή μας καλά, με τη συνεννόηση του θεράποντα γιατρού και μετά να ακολουθήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Ένα γεγονός είναι, κυρία Χαρίλα, διάβαζα τα σκονάκια μου με αφορμή τη συζήτησή μας, πως είμαστε ένας λαός υπέρβαρος και παχύσαρκος. Διαβάζω εδώ 6 στους 10 Έλληνες άνω των 18 υπέρβαροι. Παιδική παχυσαρκία, πρωτιές, σαρώνουμε, σε όλα τα στραβά σαρώνουμε. Είναι τι αλήθεια. Δεν πάει καλά? Είναι η νοοτροπία του λαού? Είναι οι κακές οι τροφικές συνήθειες? Είναι πολλά, κύριε Ωραϊλογλου. Η παχυσαρκία, κακά τα ψέματα, είναι μια πολυπαραγωγική νόσος. Έχει αποκτήσει διαστάσεις πανδημικές. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ αυτό που θεωρώ σωστό είναι ότι πρέπει το πρόβλημα να το χτυπήσουμε από τη ρίζα του. Με πιο απλά λόγια, πρέπει να δούμε λίγο την αιτία της παχυσαρκίας. Πρόκειται για μια κληρονομική προδιάθεση που έχει κάποιος? Πρόκειται ενδεχομένως για μια ορμονική διαταραχή? Πρόκειται για αυξημένη πρόσληψη τροφής, για μειωμένη άσκηση? Πρέπει να βρούμε πρωτίστως την αιτία της παχυσαρκίας. Και δυστυχώς η Ελλάδα
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, ένα 60-63% των Ελλήνων είναι υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Οι άνδρες πιο πολύ υπέρβαροι, οι παχύσαρκες πιο πολύ οι γυναίκες στην Ελλάδα. Τώρα επειδή δεν γνωρίζω, υπέρβαροι, παχύσαρκοι, διαφορά... Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το υπέρβαρο προηγείται της παχυσαρκίας. Είναι εξέλιξη. Μάλιστα. Προηγείται. Είναι ναι, όχι, η παχυσαρκία είναι. Ακριβώς, είναι εξέλιξη. Και δυστυχώς το θλιβερό σενάριο αφορά τα παιδάκια, που τα Ελληνόπουλα είναι τα πρώτα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες σε ποσοστά παχυσαρκίας. Και εδώ πρέπει να επιστήσουμε πολύ την προσοχή μας, διότι καμιά φορά βλέπουμε παιδάκια με παραπάνω βάρος, με 3, 4, 5 κιλά παραπάνω βάρος, και τα θεωρούμε χαριτωμένα, επειδή είναι ακόμη μικρά, λέμε θα ψηλώσει το παιδάκι. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Αυτά τα λίγα κιλά σε βάθος χρόνου μπορεί να συναθρίζονται και να φτάσουμε να μιλάμε για ένα παχύσαρκο παιδί και κατ' επέκταση ένα παχύσαρκο ενήλικα. Για να ρωτήσω λοιπόν τώρα, εσείς έχετε δύο υπέροχα παιδάκια, να τα χαίρεστε. Τα έχετε δώσει ζάχαρη ποτέ? Τους έχω δώσει ζάχαρη. Γιατί ακούω, ας πούμε, από άλλες μαμάδες, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να τα δίνουμε ζάχαρη τα παιδιά μας, έχουν πει. Ναι, υπάρχει βέβαια. Μήπως η υπερβολή, τα άκρα είναι αυτά? Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι ακριβώς τα άκρα. Υπάρχει ένα όριο στην ηλικία, στο οποίο ακόμη και οι παιδίατροι απαγορεύουν τη ζάχαρη. Μέχρι 2 ετών λέμε ότι καλό είναι καθόλου το παιδάκι να μην δοκιμάσει ζάχαρη. Από εκεί και πέρα μπορούμε με εναλλακτικές όμως μορφές, έτσι κάτι πιο υγιεινό, να δώσουμε στα παιδάκια την αίσθηση του γλυκού. Και ποιο παιδάκι δεν τρελαίνεται για ζάχαρη, για γλυκό, για παγωτό? Μα γι' αυτό ρωτάω. Και οι γιαγιάδες κάνουν τη ζημιά. Και οι γιαγιάδες και οι γονείς και το σχολείο. Ξέρετε, είναι το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Είναι το οικογενειακό περιβάλλον σαφώς, που οι γονείς δίνουν αγώνα κάθε μέρα. Να μάθουν στα παιδιά να τρώνε σωστά, να αποκτήσουν διατροφικές συνήθειες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι το ευρύτερο όμως οικογενειακό περιβάλλον, αυτό που είπατε. Γιαγιάδες, παππούδες, τι. Ας εκφράζουν την αγάπη τους κάπως αλλιώς, όχι δίνοντας ένα γλυκό. Θα πάμε στο τι πρέπει να προσέξουμε το καλοκαίρι. Θέλω όμως να σταθώ κάπου αλλού, κυρία Χαρίλα. Ζούμε μια ακόμη πολύ δύσκολη εποχή. Μιλώ για την επέλαση της ακρίβειας, όλη τη βιώνουμε. Λένε πως η ακρίβεια σκοτώνει και την καλή διατροφή. Γιατί ο άλλος, αντί για παράδειγμα να πάρει ένα προϊόν που κάνει 1 ευρώ, θα πάει να πάρει 2 κρουασάν των 50 λεπτών, εν πάση περιπτώσει χειρότερης διατροφικά, προς Θεού, ποιότητας. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το μείζον πρόβλημα? Ποια είναι η συμβουλή που δίνετε εσείς στους πελάτες σας? Καταρχήν, σίγουρα ο κλάδος των τροφίμων δεν έχει μείνει έξω από όλη αυτή την ακρίβεια που βιώνουμε το τελευταίο εξάμηνο, θα έλεγα, και η οποία είναι πάρα πολύ έντονη. Από εκεί και πέρα όμως, εάν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, θα διαπιστώσουμε ότι το κόστος που αφορά στην αγορά ενός πρόχειρου και γρήγορου και έτοιμου φαγητού δεν απέχει πολύ από ένα πιάτο σπιτικό μαγειρεμένο φαγητό. Οπότε, μάλλον η ακρίβεια δεν σκοτώνει την καλή διατροφή. Αυτό μας βολεύει να το χρησιμοποιούμε, με την πρόφαση ότι επιλέγουμε κάτι γρήγορο και φτηνό, γιατί δεν έχουμε τα χρήματα. Αλλά ουσιαστικά η διαφορά όσον αφορά το κόστος είναι πάρα πολύ μικρή, κύριε Ωραίλογλου. Απέναντίας, θα έλεγα, αν έχουμε ένα καλό προγραμματισμό του εβδομαδιαίου μενού, προμηθευτούμε όλα τα τρόφιμα που θέλουμε να καταναλώσουμε, μάλλον οικονομία κάνουμε. Να πω τώρα όμως κάτι, κυρία Χαρίλα. Είστε εργαζόμενη μητέρα. Ο σύζυγός σας εργάζεται προφανώς. Προλαβαίνει κανείς να ζήσει έτσι? Είναι ένα στοίχημα αυτό. Έτσι ώστε να τρώει αυτό που λέτε έτοιμο, οικογενειακό, καλό φαγητό μεσημέρι βράδυ. Γιατί καλά τα λέμε στη θεωρία, αλλά τώρα αυτοί που μας ακούνε, μας βλέπουν, τι λένε αυτοί εκεί? Ναι. Ποιος προλαβαίνει? Είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι άμα θέλουμε να προσέξουμε, σαφώς και βρίσκουμε χρόνο για όλα και όχι μόνο στο φαγητό. Αυτό ισχύει και για τον αθλητισμό. Εάν θέλουμε, μπορεί κάπου μέσα στη μέρα να τον εντάξουμε. Πόσο μάλλον όμως και το φαγητό, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την υγεία μας. Σαφώς και θα πρέπει να βρούμε το χρόνο. Απλά θέλει μία οργάνωση. Μία απλή στοιχειώδη οργάνωση και ένα προγραμματισμό. Τίποτα παραπάνω. Και κλείνοντας, τι πρέπει να προσέξουμε ειδικά τώρα το καλοκαίρι όσον αφορά στα διατροφικά μας? Διατροφικά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση είναι το νερό και η ενυδάτωση. Διότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η συνεχής πρόσληψη νερού είναι απαραίτητη. Γενικά το νερό βοηθάει, κυρία Χαρίλα, πάντως. Βοηθάει σε όλα. Είμαστε φτιαγμένοι από νερό, κύριε Ωραίλογλου. Τα κύτταρά μας ζουν σε υδάτινο περιβάλλον. Είμαστε φτιαγμένοι από νερό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επαρκής ενυδάτωση στον οργανισμό είναι το πράγμα στο οποίο πρέπει να δίνουμε την μεγαλύτερη σημασία. Αυτό όμως που το καλοκαίρι θα πρέπει να προσέξουμε
είναι τα γλυκά, που καταφεύγουμε όλοι στη λύση του παγωτού, μας αρέσει, και το αλκοόλ. Και το αλκοόλ. Πολλές φορές τις διακοπές μας τις έχουμε συνδυάσει με ξενιασιά, χαλάρωση, άρα ωραίο φαγητό αργά το απόγευμα, το οποίο συνοδεύεται πάντα από αλκοόλ. Και το οποίο μπορεί να ξεκινήσει και από την παραλία ενδεχομένως, πίνοντας μια μπύρα, ένα κοκτέιλ. Αυτά θα πρέπει λίγο να προσέξουμε, γιατί κρύβουν πάρα πολλές παγίδες. Να προτείνουμε δηλαδή φρούτα. Φρούτα, λαχανικά. Να συνδυάζουμε πάντα το ποτό μας με νερό, διότι το αλκοόλ αφυδατώνει. Αυξάνει τη διούρηση, άρα επέρχεται η αφυδάτωση πολύ γρήγορα στον οργανισμό. Και πάντα να επιλέγουμε ποτά με χαμηλό βαθμό αλκοόλης. Όπως το κρασί, για παράδειγμα. Κρασί και μπύρα. Κρασί και μπύρα. Δυστυχώς το αλκοόλ μεταβολίζεται σαν λίπος. Και ενδεχομένως κάτω από τον ήλιο, αν πίνεις και ποτά όπως βότκα ή ουίσκι. Σαφώς. Και άλλες παρενέργειες. Τα αφήνουμε λιγάκι στην άκρη αυτά. Προτιμάμε τα ποτά με χαμηλότερο αλκοόλ, για να μην έρχεται γρήγορα η μέθη, να μην απορροφάται γρήγορα και η αλκοόλ, ειδικά όταν μένουμε πολλές ώρες νηστικοί. Ακούστε τα, φίλες και φίλοι, ακούστε και πράξτε τα. Δεν χρειάζεται τέτοιες ειδικά εποχές. Ήδη έχουμε πολύ ζέστη, νερό, φρούτα, λαχανικά, μεσογειακή διατροφή. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Ένα μόνο τελευταίο, οι Έλληνες είμαστε λίγο εποχιακοί και σε αυτό, δηλαδή ερχόμαστε στο διατροφολόγο, διαιτολόγο την άνοιξη για να προετοιμαστούμε για το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Ένα ποσοστό ναι, τα τελευταία χρόνια όμως όχι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι προσέχουμε λίγο περισσότερο την υγεία μας και επισκεπτόμαστε τους διαιτολόγους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ένα όμως ποσοστό παραμένει στο να προσέξει τη διατροφή του και τη σιλουέτα του 2 μήνες, 3 πριν βγει στην παραλία. Είπαμε, είμαστε Έλληνες. Κυρία Χαρίλα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα στο Άτλας. Εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυρία Λίλια Χαρίλα, διατροφολόγος, διαιτολόγος. Νομίζω πήραμε όλοι χρήσιμες, χρηστικές συμβουλές. Εμείς ραντεβού με τον απέναντί μου αύριο, τον Χρήστο Τζαλικίδη, στις 10 το βράδυ, με Κώστα Γιουλέκα, στο στούντιο εδώ, στην τηλεόραση του Άτλας και όχι μόνο. On time, ξανά την επόμενη Τρίτη. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε και να περνάτε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.